παλαιότερου του κτηρίου του δεύτερου περιοδόμου να γνωστεί, φαντάζομαι, σε όλου. Και τα προβλήματα τα οποία έχει το σχολικό σύγκροτημα αυτό είναι πάρα πολλά. Οι ελλείψει των χώρων του είναι τεράστιε. Δεν υπάρχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, δεν υπάρχει κάποια αναλλακτική ή πνευματικό χώρο για τα μεσαρία. Η αίθουσα πληροφορική βρίσκεται σε υπόγειο άκρο κατάλληλη για μαθητέ. Αποκορύφωνα των προβλήματων αυτών και είναι ο λόγο που είμαστε εδώ, πριν από περίπου 15 μέρε, αν δεν κάνω λάθο, που ήταν μεγάλε συνεργοντέ. Εμφανίστηκε πλέον έντονη εργασία, που υπήρχε χρόνια βέβαια, σε δύο αίθουσες του πίσω κτηρίου. Αποτέλεσμα αυτό ήταν να κλείσει η αίθουσα αυτή ως το παραλία, προκειμένου να γίνουν εργασίες για τη λύση του προβλήματος. Η ακριβώς από πάνω αίθουσα αυτή είναι επίσης, κατά τη γνώμη μας, ακατάλληλη, δεν έχει κρυφθεί από κανέναν. Μυρίζει, τα παιδιά κάνουν μάθημα με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα προκειμένου να μπορούν να παραμείνουν μέσα. Καλέσαμε τον κύριο Δόκα και τον κύριο Τάκαλο, ήρθανε, είδαμε μαζί τα προβλήματα του σχολείου. Έχω στα χέρια μου ένα έγγραφο το οποίο έχει κάνει ο κύριος Δόκας προς την τεχνική υπηρεσία στις 28 Φεβρουαρίου, ο οποίος ζητά από την τεχνική υπηρεσία να μας ενημερώσει και να του πούνε τι διαδικασίες έχουν ακολουθηθεί προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Από τις 28 Φεβρουαρίου και έπειτα δεν έχει δοθεί λύση ορθική στο πρόβλημα. Τα παιδιά βρίσκονται του ενός τμήματος φιλοξενούμενα στη βιβλιοθήκη, του άλλου τμήματος αναγκαστικά κάνουν μάθημα στην ακατάλληλη αίθουσα. Δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Το τμήμα ένταξης είναι φιλοξενούμενο και τριγυρνάει αίθουσα στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Τώρα έχει ζητηθεί το γραφείο του συλλόγου προκειμένου να μπουν μέσα και να κάνουν μάθημα. Έχει περάσει στο γραφείο του συλλόγου. Και στον καθηγητό και στον καθηγητό. Και στον καθηγητό να έχουμε για μάθημα. Έχουν περάσει από τις 28 Φεβρουαρίου πάρα πολλές μέρες και ακόμα η αγωνιστική λύση του προβλήματος και η διάγραμμα αντιμετώπισης του θέματος δεν έχουμε. Είμαστε πολύ περισσότεροι εδώ βέβαια. Είχαν έρθει και δάσκαλοι και περισσότεροι γονείς. Φαντάζομαι όλοι καταλαβαίνετε γιατί φύγανε. Θέλω μια επίσημη δέσμευση. Ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Φιέρα και ο κύριος Δόφης. Και κάποια στιγμή εγώ, κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι τα σχολεία μας αντιμετωπίζουν προβλήματα και όσο η χρηματοδότηση για τις συζητήσεις του πολιτικού κτηρίου που έρχεται από την κυβέρνηση σημειώνεται και όσο ο Δήμος μας είναι σε οικονομική αδυναμία, αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν. Θέλει προγραμματισμό, θέλει καλά διαχείριση των πόρων που έχουμε και θέλει και ψύχρεμη διαχείριση. Και κυρίως δεν χρειάζεται να προσπαθεί κανένας να προλάβει και να αποσύσει από πάνω του ευθύνες. Και θέλει και μια προσωπική προσεκτική διαχείριση έτσι ώστε να μην δημιουργείται ανησυχία κυρίως στους γονείς που έχουν μια αυτονόητη ανησυχία και υπέρμετρη ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών τους. Όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τις υπηρεσίες, καλό είναι αυτό πολλές φορές να γίνεται και προφορικά. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω με τίποτα το έγγραφο που διάβασα, στο οποίο ζητείται από την υπηρεσία να απαντήσει εγγράφος, γιατί εγγράφος δεν είναι το ερώτημα, για θέματα ασφαλείας. Και ξέρετε γιατί. Γιατί κανένας μηχανικός, ειδικά σε αυτή την εποχή, δεν θα βάλει την υπογραφή του σε κάτι που μπορεί να το πιστεί από 99,99%, αλλά έχει το 0,0001% αμφιβολία. Δεν θα δεχτεί να βάλει πια υπογραφή με αποτέλεσμα, ενδεχόμενα να δημιουργηθεί ένας φόβος. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν παράταξη και με τον κύριο Τσάνταρη επισκεφτήκαμε δύο φορές το σχολείο. Μια φορά μιλήσαμε με την δασκάλα και την άλλη φορά ήταν Σάββατο με την διευθύντρια, ναι, συγγνώμη. Και τη δεύτερη φορά ήταν Σάββατο και είχε κάποιες έτσι ο σύλλογος. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα και γρήγορα να αντιμετωπιστεί. Μπορεί να γίνεται μια παρέμβαση εσωτερικά στις ένωσες, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι από την έξω πλευρά του κυρίου, από τη βορεινή πλευρά. Έχω τραβήξει και φωτογραφίες όπου ο σοβάς έχει φύγει τελείως, είναι ο βορεινός τείχος. Έχει φύγει τελείως ο σοβάς, έχει ανοίξει εδώ πέρα, με αποτέλεσμα κάθε φορά που βρέχει, εδώ πέρα είναι η υδροροή, όλος ο σοβάς εδώ πέρα έχει φύγει. Δεν έχει καθόλου βάσιμο. Αυτό θέλει να γίνει καλωσιά. Το ξέρει ο κ. Βρύνιος, αλλά πρέπει να γίνει καλοκαίρι του Παναγίου τώρα.
να ξυστεί, να φύγει ο πάνω στο σοβά, να σοβατιστεί ξανά το κτίριο σε μεγάλη ένταση και να βαφτεί μέσα σε κανονικό υλικό, γιατί ό,τι άλλο και να κάνουμε, σουρωτήρι θα είναι. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ ούτε εγώ να βάλω την υπογραφή μου, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας. Υπάρχει όμως θέμα υγιεινής, γιατί η υγρασία μπορεί να μην επηρεάζει τη στατικότητα του κτιρίου, αλλά ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών, βακτηριδίων, που αυτά σίγουρα μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν. Είναι κάτι που πρέπει να προγραμματιστεί από τώρα, να μην το κάνουμε σαν το γήπεδο προς Θεού, να γίνει και να τελειώσει μέσα στο καλοκαίρι, έτσι ώστε όταν θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά, να μην έχουν τα παιδάκια του δεύτερου εβδόμου την τύχη των τραγών να ψάχνουν να βγουν να κάνουν μάθημα. Πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να γίνει, αρκεί από τώρα να το προγραμματίσουμε και δεν ξέρω αν έχει κάποιο το τηλεφωνικό τεχνικό. Γιατί δεν είναι απλή η διαβίβαση. Θέλει ένα σημαντικό. Μελέτη και μονίκη σημαντικό. Ο κύριο Πιεράκο. Είχαμε φέρει σε ένα προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο και φωτογραφίες και χειρόγραφο από τα παιδιά από το σύλλογο του σχολείου. Το είχαμε φέρει εδώ στο συμβούλιο. Αμφισβητήθηκε, μας διαψεύσανε και η κυρία Μαγκολαράκη και ο κύριο Ζόκα. Έτσι, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο για το δεύτερο λίγο. Είχαμε φέρει φωτογραφίες, είχαμε φέρει αιτήματα. Είναι, δεν είναι για τη σχόλια, δεν είναι και για την κατάσταση. Τι είχαμε φέρει, τι είχαμε φέρει, τι είχαμε πάει για τις ισοδηλώσεις, για τα αυτά που στάζουν τα εργαστήρια μέσα εκεί, ιστορίες και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, με την πλημμύρα προτές, να πέσει κάποιο ταβάνι σε κάποιο δημοτικό και να τρέχουν τα συνεργεία, τα μικρόβια του Δήμου να το σωματίζουν. Είχε φωσφώσει. Τα είχαμε φέρει τα αιτήματα το σχολείο και μας διαψεύσατε. Ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσατε να κάνετε. Ευχαριστώ. Άκουσα από την κυρία Σεφέλη και αυτό που θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, είναι όταν δίνετε θέματα ασφάλειας και υγείας παιδιών, πρέπει η κάθε ενέργεια να είναι άμεση και ακραία. Δεν μπορεί να ακούω σήμερα ότι θα προγραμματιστούν, θα δεσμευτείτε ή οτιδήποτε θα γίνει. Δηλαδή πρέπει να έχουμε κάποιο περιστατικό για να αντιμετωπίσουμε θέματα. Αυτό το πω. Ο κύριος Δόκα. Κύριοι συνάδελφοι, οι γονείς έχουν έρθει να ανησυχούν και καταλαβαίνουν την ευαισθησία τους. Πράγματι, οι συνθήκες στο σχολείο δεν είναι κατάλληλες για να γίνεται μάθημα σε μικρά παιδιά μέσα. Αλλά δυστυχώς το πρόβλημα με το σχολείο είναι ότι δεν έχει διαθέσιμους χώρους, περισσεπούμενους χώρους για να αντικαταστήσει αυτές τις αίθουσες. Είναι όλοι, είναι όπως τα περιέγραψε η κυρία Σαρτέλη ακριβώς, όλοι οι χώροι κατηγημένοι από παιδιά. Και έτσι το θέμα που τίθεται είναι εάν το σχολείο θα μεταφερθεί σε πρωί από την Πανεπιστημία ή ένα τμήμα που θα μεταφερθεί σε άλλο χώρο. Και τα δύο είναι δυνατόν να συμβούν σε ένα σχολικό συμβούλιο. Εζήτησα τη γνώμη. Λέω, αν πρέπει να γίνουν άμεσα οι εργασίες, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε, αν πρέπει να γίνουν άμεσα τώρα οι εργασίες, θα έπρεπε να συμβεί αυτό. Έτσι, θα το πω, θα πω, Χρήστο, μην έρθει να το πω στην ώρα που μιλάω. Λοιπόν, το πρόβλημα στο σχολείο είναι ότι παρουσιάστηκε στη διάρκεια του χειμώνα μια εργασία στους τοίχους. Πέρυσι, θέλω να σας πω, την ίδια περίοδο με αυτή που μιλάμε τώρα, όταν κάναμε την ετήσια καταγραφή, το πρόβλημα δεν είχε τεθεί από την εργασία. Τέθηκε στην πορεία της άνοιξης κάπου αργότερα ένα τέτοιο θέμα. Ωστόσο, το φετινό χειμώνα παρακολουθούσαμε το θέμα ενεργώς και με τον κύριο Τάκαλο. Το θέμα επικοινωνόταν. Ωστόσο, με τη διάρκεια της αναποντής έγινε ακραίο, άρχισε να εμφανίζεται στο πάτωμα του ισογείου νερό
Και βεβαίως η τύχη συγκέντρωσαν και κούκλα και αν ήταν πολύ, πολύ μεγάλη υγρασία. Το θέμα δεν είναι να το διαπιστώσουμε, το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίσουμε. Είναι ένα θέμα υγρασίας, θέλει πολύ χρόνο, γιατί η υγρασία για να γίνει οποιαδήποτε φέμβαση αντιλαμβάνομαι χωρίς να είναι μηχανικός, ότι πρέπει πρώτα να στεγνώσει η υγρασία και όταν είναι υγρό το έδαφος και το... Ναι, δεν μπορεί να γίνει καμία σοβαρή δουλειά. Το άλλο θέμα είναι ότι για να γίνει εργασία πρέπει ένα τμήμα του σχολείου για μεγάλο διάστημα να κλείσει. Και γι' αυτό σκέφτεσαι ποια είναι η πιο πρόσφορη λύση. Επειδή πλησιάζει το καλοκαίρι, επειδή και το Πάσχα θα μπορούσαν να γίνουν εκτάκτως εργασίες, είναι κοντά στο καλοκαίρι. Και έτσι δεν έχει νόημα. Έχει και πρωτομαγιά μέσα, εργάσιμες μέρες είναι λίγες. Είναι αμφίβολα θα προλάβαινες από το διάστημα να κάνεις εργασίες. Η σκέψη μας είναι να λειτουργήσει εκ των ενόπλων το σχολείο, εφόσον το επιθυμεί και το ίδια σχολική κοινότητα. Και με το καιρό μέχρι να φτάσει αυτή η περίοδος να στεγνώσει και μετά, συμφωνώ με τον κύριο Τζαχαρίλο, που περιέγραψε το πρόβλημα, είναι αρμοδιότερο σε μου, ο μηχανικός. Χρειάζονται σκαλεσίες να γίνει αποκαθήλωση του σοφάρου έξω, να ελευθερωθεί το φρεάτιο υδροσυλλογής που υπάρχει στον εξωτερικό χώρο, αν προκαλεί διαρροές στο κτίριο. Χρειάζεται η μόνωση να αποκατασταθεί. Μέσα ο Δήμος δεν είχε για μεγάλο χρονικό διάστημα να ελέγξει την ταράτσα, γιατί δεν είναι προσβάσιμη η ταράτσα. Χρειάζεται το καλαθοφόρο όχημα και αυτό ήταν για μεγάλο διάστημα καλασμένο. Κάποια στιγμή πάλι στην τεχνική επίγειο το έλεγξε χωρίς να μπορέσει να είναι πάνω από μακριά και έτσι διαπίστωσε αυτά ότι ήταν η ρόλη που στα λούκια για να αποχαιρεθούν. Και έτσι η σκέψη μας ήταν αυτή. Βεβαίως το θέμα κορυφώθηκε με, με την έντονη αρκοντή και έκανε αφόρητη διατέθεση για τα παιδιά. Τώρα, υπάρχει το θέμα του εγγράφου που είδε ο κ. Τσαφαλής και βεβαίως επί της ουσίας δεν διαφωνώ. Όμως υπάρχει το εξής που πιστεύω ότι το εξής γεγονός το οποίο με αναγκάζει να κάνω με την πλευρά. Προσπαθώντας μετά από αυτοψία που έγινε από το μηχανικό της τελευταίης υπηρεσίας να επικοινωνήσω και να γίνει μια σύσκεψη για να κανονίσουμε χρονοδιάγραμμα, όπως είπε και η κυρία Σαφαρίκη, και πολύ καλά το λέει και έτσι στο σχολικό συμβούλιο αυτό ήταν πιο περιμένουμε την γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας επίσημα. Προσπαθώντας να μιλήσω λοιπόν, κατάφερα να μιλήσω γιατί αυτή τη δουλειά που έκανα με τον κύριο Βρύνιο, τον οποίο βρήκα στο τηλέφωνο του Δημάρχου. Οπότε μου εδήλωσε ότι με απόφαση τεχνικής υπηρεσίας κλείνουμε το της αίθουσης. Και λέω για αποφάσεις δεν μπορεί να βγαίνουν έτσι ως κεραυνό συνεδρία χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί γιατί η συζήτηση ήταν προχωρητή και καλόπιστα είναι προχωρητή και έτσι συνεννοούμαστε. Όταν γίνεται μια τέτοια δήλωση ότι κλείνουμε κεραυνοθείες που είχε να ανησέχει εσύ την αίθουσα από εκεί και πέρα τίθεται θέμα έγγραφης ειδοποίησης. Θέμα στατικότητας δεν θέτει το έγγραφο. Θέμα όμως ερωτήματος της γνώμης της υπηρεσίας για τις συνέπειες της υγρασίας τίθεται. Και ζητάω τη γνώμη της υπηρεσίας για το πώς θα συνεχίσουν οι εργασίες στην προηγούμενη περίπτωση. Γιατί όταν κλείνει η αίθουσα, κλείνει μια απόφαση του Δημάρχου. Και εγώ όταν εισηγήθηκα δύο φορές το Δήμαρχο, γράψαμε στην απόφαση που έκλεισαν το ίδιο σχολείο. Είχε κλείσει πέρυσι λόγω του κρύου, επειδή είχε πάθει μια κατάσταση. Με εισήγηση του πρόεδρου της Επιτροπής Παιδείας. Έβαλε την υπογραφή μου. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να συμπεριφέρουν τα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι εργασίες αυτές μόνο καλοκαίρι μπορεί να γίνουν και δεν μπορεί να γίνουν. Κυρίως, συγγνώμη. Παρακαλώ, παρακαλώ, όχι διάλογο. Ανά, όχι. Θα δώσω τον λόγο στο των τεχνικών υπηρεσιών και να του πούν συναδέλφους μια παρέκκληση. Κάτι σε ένα θέμα που έχει τοποθετηθεί και θέλει να πει πάλι το ίδιο κάποιος, να παραλύει το τσέσιο. Κύριε Διευθυντά.
κύριε Πρόεδρε. Είπα κάποια πράγματα και ο κύριος Ζώντας. Δεν θα την δικήσω, θα πω απλά ότι είπε την ίδια αλήθεια. Η τεχνική υπηρεσία δεν αποφάσισε να κλείσει το σχολείο εκείνες. Η τεχνική υπηρεσία, ανταποκρινόμενη σε ένα έγγραφο που μου έκανε ο σύλλογος, που μιλούσε για υγρασίες, που μιλούσε για επικοινωνία σοβαρού, έστειλα εντό κλιμάκιο. Όπως το και ο κ. Ζώντας το διαπίστωσε και το ανέφερε. Το κλιμάκιο μου είπε: Δηλαδή, καλά είναι να ξυλώσουμε το ζωά, μην πέσει κανένα κεφάλι. Αυτές οι εργασίες θα γίνουν και κλεισμένο των μεθουσών. Δεν θα ξυλώνω εγώ σωμάκια μου και τα παιδιά θα έπρεπε να κάνω μάθημα. Για να λέω πράγματα με το όνομά του. Είναι ο κύριος Ζωβαλής, το έδωσε πολύ σωστά. Μόνωση πνέει τα λίστια. Όλες οι μονώσεις έχουν χρόνο, ύπαρξη και χρόνο ζωής. Για τα ασφαλτόπορα είναι 5-7 χρόνια. Το κτίριο είναι παραπάνω. 5-7 χρόνια έχουμε κάνει παρεμβάσεις. Φέτος, όπως όλοι γνωρίζετε, ήταν εξόχως πολύ το νερό που έπεσε και σε σύντομο χρονικό διάστημα η μόνωση δεν άντεξε. Και προφανώς όλες οι υγρασίες παίρνουν που εκεί που γίνεται η παροχέτευση του νερού, δηλαδή στην υδρονορή και στο περιπημόνωση χώρο. Βέβαια, όταν υποχωρήσει η μόνωση, ο μόνος τρόπος για να μπορείς να αντιμετωπιστεί είναι να την ξυλώσεις, να την ανοίξεις και να την αφήσεις στον ήλιο να στεγνώσει. Ό,τι άλλη παρέμβαση κάνουμε, είναι τεχνικά λαθεμένη. Συνεπώς, για να το μαζέψουμε, επειδή υπόθηκε για χρονοδιαγράμματα, νομίζω πολύ σωστά τοποθετήθηκε. Εκ των ενώτων, καταρχήν, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνο θετικό, αλλά δεν θα το πω εγώ. Σε χαρτί που με έκανε διευθύντρια, ομόφυλα, το κοινοποίησα στο φορέα για να σχεδίσει. Το γνώσιο. Αυτό το κατασκεύασε, αυτό ξέρει τη στατικότητα του κτηρίου, αυτό έχει στατικές μελέτες, ας μας πει αυτός. Δεν δίδεται αυτό, Χρήστο μου. Δίδεται από την υγρασία. Έτσι. Μόνο και μόνο. Μισό λεπτό. Νομίζω... Μιλάμε για στατικότητα κτηρίου. Εγώ έχω ένα χαρτί της διευθύντριας που με ρωτά αν είναι αν έχει πρόβλημα η στατικότητα του κτηρίου. Και δεν ρωτά μόνο εμένα, ρωτά και την πολυδομία. Το έστειλε σε μένα και στην πολυδομία. Μπράβο. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω άποψη, αλλά αρμόδιος φορέας να απαντήσει είναι ο κατασκευαστής. Μετέφερε το ερώτημα στον Ρώσο και περιμένω να δω τι θα πει. Προσέξτε, αν ο Ρώσος πει ότι υπάρχει στατικότητα, πρόβλημα στατικότητας, το κτίριο θα κλείσει. Και θα κλείσει το ακούστο πώς. Η πολυδομία. Δεν λέω ότι είναι λάθος η σωστή τοποθέτηση. Γενικώς βέβαια, ένα σοβαστό καλή επικοινωνία, άμα είναι αυτό, σημαίνει ότι μάθει. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με τη στατικότητα του φαίνεται οργανισμού. Εν πάση περιπτώσει, λέω πάλι ότι η υπηρεσία έχει διαπιστώσει το πρόβλημα. Έχουμε μιλήσει με τον αρμόδιο φορέα που είναι παρόν εδώ, η Επιτροπή, η Σχολική Επιτροπή. Συγγνώμη, αλλά ήταν προσωπικό, ήθελα να πω κάποια διευκρινιστικά. Έχουμε ήδη συμφωνήσει. Είναι λογικό, μου φαίνεται, ότι να μην κάνουμε τώρα. Ένας μήνας έγινε. Μετά πάει Μάης και μετά κλείνει. Δημοτικό είναι. Να το ανοίξουμε, να το αφήσουμε να σταματήσουμε τις βροχές. Και μέσα στο καλοκαίρι να λυθεί το θέμα. Πότε περιμένουμε την απάντηση. Ένα λεπτό. Πότε περιμένουμε την απάντηση. Δεν ξέρω, το έστειλα για να είμαι ειλικρινής. Μου έγινε το έγγραφο πριν από 3-4 μέρες. Την επόμενη μέρα. 3-4 μέρες. Συνήθως πότε παίρνεις απάντηση για να σου δει. Παρακαλώ. Το έστειλα στον Όσο. 3-4 μέρες είναι το χαρτί μου όσο και διευθύνεια. Την επόμενη μέρα που το έγραφα. Το έστειλα στο νόσο. Δεν ξέρω που να πω για το νόσο. Ευχαριστούμε. Θα επανέλθετε αν δεχτούμε ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε. Ο κύριος Τσάκαρης και ο κύριος Τάκαρης. Και ο κύριος Διαπέτος μετά. Μετά, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Δόκα. Αν άκουσα καλά, και μάλλον καλά άκουσα, ότι το πρόβλημα είχε εντοπιστεί από την προηγούμενη άνοιξη. Είπατε ότι την προηγούμενη... Όχι αυτό το πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα.
είπατε, το χρόνο της υγρασίας διαδώσω την προηγούμενη άνοιξη. Υγρασίας, κύριε Σαγκάρη, υπάρχουν σε πολλά σχολεία και δεν έχουμε φτάσει λίγο. Όχι, μιλάμε και για τα σχολεία, να σας δείτε όλα αυτά. Εσύ πρέπει να έχουμε να σχολείς μικρό καραβή. Έτσι, ξέρετε να αυτό που... Ναι, γιατί μα δείτε να μην στους υγρασίες, δεν έχουμε πάει γίνον σχολείο. Κάμα μου ξέρει ένα χρόνο, γιατί μπορεί να φτάσει ένα χρόνο. Δεν ξέρω να πάρω το πρόεδρο, κύριε Σαγκάρη. Τώρα το να δει, είναι την προηγούμενη άνοιξη. Το είδε τότε, όλοι το ακούσαμε. Είπα ότι δεν θέλει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αφού καλωσορίζω κύριε Τσάκαρη τα μέλη του συλλόγου, του φίλου από τα μέλη του συλλόγου, θέλω να πω τα εξής. Θα χωρίσω την τοποθέτησή μου σύντομα σε δύο σκέλη. Όσο αφορά τις επιστολές, είτε είμαστε δάσκαλοι, είτε διευθυντές, είτε δημοτικοί σύμβουλοι, είτε αντιδήμαρχοι, όταν ασχολούμαστε με τα σχολεία, πρέπει η πένα μας να είναι πολύ προσεκτική. Γιατί όταν αναφέρονται σε έγγραφα, κύριοι συνάδελφοι, με συστατικότητα κλπ. Κλπ. Εσπείρεται ο τρόμος. Γι' αυτό το αντιμετώπισα στο άλλο κτίριο. Στο άλλο κτίριο, το διπλανό, διότι είχε μια αρρωγμή η οποία ήταν ακίνδυνη στατικά και μετά τον κύριο Γρίνιο, ο οποίος φροντίζεται όταν τον κάλεσε από το Δημοκρατία της Σχολικής Επιτροπής, έφερα και 7 μηχανικούς ιδιώτες για να πείσουμε τους δασκάλους, τα παιδιά και τους γονείς και τον σύλλογο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Θέλω να παρακαλέσω ότι στις επιστολές που στέλνουμε ή τα λόγια που λέμε όσον αφορά τα σχολεία να είναι πολύ προσεκτικά και διαφορούν τα παιδιά μας. Δεύτερο, το θέμα του δευτέρου και τεδόμου πρέπει να το δούμε συνολικά και νομίζω η διοίκηση έχει κάνει κάποιες ενέργειες. Άλλο αν ο ΟΟΣ δεν ακολούθησε ότι θα πραγματοποιήσει έργο ο ΟΟΣ. Έτοιμο είναι, δεν υπάρχουν αυτό. Η διοίκηση πήγαμε εκεί πέρυσι με τον κύριο Δήμαρχο, κατατέθηκαν εκεί τα σχέδια, αλλά ξαφνικά μας είπαν, ξέρετε, είναι έτοιμο το σχέδιο, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα. Από εκεί και πέρα, στο συγκεκριμένο θέμα για να τελειώνω και θα μιλήσω και άλλοι συνάδελφοι, πρέπει το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί το καλοκαίρι. Μόλις κλείσει το σχολείο, περάσουν 20 μέρες ζέστης, ό,τι έγινε στο 5ο Δημοτικό, όπου η πρωτοβάθμια τότε σχολική επιτροπή έφτιαξε τη μόνωση της ταράτας ολικά. Επαναλαμβάνω, ολικά. Και θα συγχαρώ για άλλη μια φορά το Σύλλογο, τον Δευτέρου και Τεδόμου και όλους τους συλλόγους των σχολείων του Δήμου μας για την προσφορά τους στα σχολεία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Δάκας, πρόεδρος και πρόεδρος της πρωτοβάθμιας σχολικής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω λίγο να κάνω μια αναφορά, καθότι σαν καθήμενα αρμόδιο το έχω δει αρκετά και ως την πρόεδρος Προεδρίας κ. Γιανακόπουλου το έχουμε δει στην εξέλιξη του το πρόβλημα. Πέρυσι τέτοια εποχή ξεκινήσαμε να κάνουμε μια καταγραφή σε όλα τα σχολεία για τις ανάγκες που έχουμε και τις ελλείψεις. Σε αντίθεση με αυτό που είπε ο κ. Τσάγκαρης, πέρυσι δεν έχει καταγραφεί θέμα υγρασίας. Αναφέρθηκε πρώτη φορά στο ΔΣ της πρωτοβάθμιας από την διευθύντρια την κυρία Κυριάκη το Πάσχα και αυτό σαν μια υγρασία η οποία ήταν ένα απλό σκάσιμο, δεν είχε καμία σχέση με το φαινόμενο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το φαινόμενο επιδεινώθηκε με τις βροχοπτώσεις από τις γιορτές και έπειτα. Έκτοτε έχω πάει αρκετές φορές στο σχολείο. Ο Σύλλογος το παρατήρησε και με ενημέρωσε κιόλας προς το τέλος του Γενάρη, αλλά εγώ το είχα ήδη δει και είχαμε μιλήσει και μπορεί να το διαβεβαιώσουν αυτό και οι διευθύντριες. Υπήρχε το θέμα ότι είναι ένα κτίριο κατασκευασμένο το 1974 και
Δυστυχώς όμως δεν πρόβλεψε να έχει πρόσβαση στην ταράτσα, δεν έχει σκάλα. Κρατήστε αυτή, να σας πω για τις ενέργειες που έχουμε κάνει από εκεί και έπειτα. Παρατηρώντας το πρόβλημα να επιδεινώνεται, ζητήσαμε από το καλαθοφόρο να σας πω χαρακτηριστικά κιόλας συνεργούς αυτό που είπε ο κ. Τσαπαρλής, ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο νέο κτίριο, στο βορειό τμήμα του προς τη Μεγάλη Αλεξάνδρου, στις τρεις αίθουσες κατ' ύψος. Σε αντίθεση όμως με αυτό που είπε ο κ. Τσαπαρλής, ότι είναι στον πλαϊνό τοίχο, επειδή εγώ με τον κύριο Αναστασίου ανεβήκαμε τον καλαθοφόρο στην ταράτσα, εκεί βλέπετε την κατάληξη. Το πρόβλημα είναι στην μόνωση της ταράτσας, που υπάρχει φωτογραφίες, έχει σπάσει σε κάποια σημεία, με αποτέλεσμα να λιμνάζουν και νερά και να κλέβουν το νερό, να περνάει μέσω της μόνωσης. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Τα τεχνικά θα ανέπτυξε ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, εσείς στο διαδικαστικό μέρος. Στο διαδικαστικό θα πω. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δημιούργησε στις δύο αίθουσες που ήταν από κάτω μεγάλο θέμα υγρασίας. Μιλήσαμε με τους γονείς και στο σχολικό συμβούλιο, βρίσκαμε σε κάποιες εργασίες για τις ίδιες τις αίθουσες. Αυτές ήταν να αποκτηστεί ο σοφάς και να φύγει η μούχλα, περιμένοντας να δούμε και την εξέλιξη από τα σημεία που ήταν. Ναι. Όχι εντελώς. Μετά να δούμε, γιατί έχοντας περάσει νερό στο ίδιο το κτίριο, καταλαβαίνετε ότι θα κάνει καιρό να στεγνώσει. Να δούμε αν μπορεί να γίνει μάθημα ή όχι. Εξετάσαμε και είχαμε τα σενάρια τα εναλλακτικά σε περίπτωση που δεν γινότανε. Και ο προγραμματισμός για τη συνολική λύση του προβλήματος είναι να γίνει το καλοκαίρι. Στο πλαίσιο των συντηρήσεων των κτιρίων, το δεύτερο έδωμο είναι το πρώτο τη τάξη έργο το οποίο αναμένεται να γίνει. Παράλληλα όμως, για να μπορέσουμε μέχρι να φτάσουμε το καλοκαίρι, έχουμε συνεργαστεί με την τεχνική υπηρεσία για να προμηθευτούμε και τη σκάλα και να λύσουμε αυτό το πρόβλημα χρόνο, ώστε να υπάρχει προσβασιμότητα και ο έλεγχος. Για όλες αυτές τις ενέργειες, οι γονείς ήταν λογικό ότι είχαν ανησυχήσει και είναι και εύλογο αυτό. Είχαν κάνει λοιπόν κάποια χαρτιά και κάποιοι άλλοι μέρος των γονέων είχαν προβεί και σε ένα επιπλέον έγγραφο με τη συλλογή υπογραφών πέραν αυτού των συλλόγων και των διευθυντών, με το οποίο μας ζητούσαν κάποια πράγματα, συγκεκριμένα κάποιες νομοδοτήσεις. Από αυτές προχώρησε και το ενδιαφέρον του κύριου Δρόγκα, το οποίο και στάλει το έγγραφο, τα έχει εξηγήσει και ο ίδιος. Στο κομμάτι που με αφορά και κλείνω με αυτό, στο κομμάτι που με αφορά και κλείνω με αυτό, θα ήθελα να πω ότι έχω μπροστά μου δύο επιστολές της κυρίας Στυρηγότη, γονέα μαθητή από την τάξη τη συγκεκριμένη, στην οποία μετά από τις ενέργειες που έχουμε κάνει, και ενώ το πρώτο έγγραφο ήταν σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, θεωρεί ότι, σας το διαβάσω αυτό το λεξί, ότι ως άνθρωπος είναι ακριβοδικαίη και θα ήταν άδικο να μην εκφράσει την ικανοποίησή της για την πορεία που έχει λάβει το γνωστό σε όλους πια θέμα της υγρασίας. Αυτό θέλω να πω ότι αυτό ήταν ένα μέρος του συνολικού προγραμματισμού που κάνουμε, προκειμένου να τελειώσει το θέμα οριστικά, όπως μας διαβεβαίωσε και ο Διευθυντής, το καλοκαίρι με τις εργασίες που θα γίνουν. Και με αυτό κλείνω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τουρίδας, νομίζω ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση και θα κλείσει το κύριο Διευθυντής. Γεια σου. Καλά, για είμαστε ένα λεπτό. Για τους παλιότερους, να θυμίσουμε το 80 και το Μακαρίτη των Αμπέλων, στέκανε κουκουνάρες που πηδάγανε για τις φωτιές. Εδώ φταίει ο νερός. Αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί κάποιες στιγμές νομίζω ότι μάλλον ταλαιπωριόμαστε τζάμπα και μερισέ. Δεν μας ενδιαφέρει η ιστορία. Στη σχολή του συγκεκριμένο, εγώ έβγαλα την έκτη μόνη μου. Είχε πρόβλημα από τότε που κάναμε την έκτη μόνη μου. Είναι σχεδόν 40 χρόνια πίσω.
Λοιπόν, η κουβέντα που συζητάμε τόσα χρόνια ανάμεσα στα άλλα, κάποια στιγμή δέχτηκε ο Μίλιν ο πρόεδρος τώρα να την κάνουμε. Ανάμεσα στα άλλα, λέει καθαρά λάθος. Όταν ερχόμαστε τώρα τον Μάρτιο μήνα να συζητάμε, ξέρεις κάτι, από τον Δεκέμβρη που γινόταν χαμός στις βροχές, διαπιστώθηκε το πρόβλημα. Δεν έχουμε χαρτί στατικότητας, άρα η δυνάμη υπάρχει δεν έχει. Γιατί κανένας δεν βέβαια ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δημήτρη, Δημήτρη, δεν λαϊκίζω, έτσι. Ούτε λέω ότι έχει. Ούτε λέω ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει βεβαίως ότι δεν υπάρχει θέμα στατικότητας. Πάμε λοιπόν και ξέρω επειδή ξέρω τις κουβέντες που γίνεται κάνει μέσα. Δεν μας ενδιαφέρει όλο αυτό το ιστορικό έργο. Αυτό που πραγματικά εγώ αυτή τη στιγμή που μπορώ να ζητήσω είναι μπορούμε να πάρουμε μια άμεση λύση μέχρι να ευοδοθεί, να μην βρέχει και να υπάρχει καλοκαίρι και να κάνουμε δουλειές. Αυτό σημαίνει, αυτό σημαίνει. Από ό,τι ξέρω έχει μπει στο τραπέζι ακόμα και το ζήτημα για ένα κοντήρι. Δεν ξέρω αν είναι πελαγωγικό. Δεν ξέρω αν καλά είναι το πλάνο χώρο. Όμως να σας πω κάτι. Αν συζητάμε όλα τα υπόλοιπα, δεν νομίζω ότι μπαίνει θέμα λύση. Να παραδείγουμε το ζήτημα στο καλοκαίρι και τι έγινε. Στο καλοκαίρι θα μπαίνει το ζήτημα. Τι. Ούτε λύση υπάρχει να, να πάει το τμήμα αυτό στο γυμνάσιο. Δεν ξέρω, δεν το συζητάμε, είναι παιδαγωγικό και όλα τα αντίθετα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν υπάρχει άλλο είδους λύση, εξετάστε, δεν είμαι τεχνικός, δεν είμαι ειδικός, αλλά εξετάστε ακόμα τη λύση ενός καταλήμματος για το μέσο το καλοκαίρι. Έτσι, δηλαδή δεν είναι άλλο να πάει 2,5 μήνες, είναι 2,5 μήνες ακόμα έτσι. Είναι 2,5 μήνες. Σύντομα ένα λεπτάκι, γιατί έχει εξαντληθεί το θέμα που έχουν μιλήσει όλοι και μάλιστα έχουν μιλήσει και... Έχει τα πράγματα που δεν έχουν μιλήσει και εγώ απλά θέλω να πω ότι επειδή μας ζητήθηκε ψυχραιμία, η καθημερινότητα που συναντάμε πηγαίνοντας τα παιδιά εκεί, είναι αδύνατο να σου δώσω το δικαίωμα να αντιμετωπίσει το θέμα ψυχραιμία, έτσι. Μιλάμε για παιδιά που μέσα έχουν μόνο κάνει πάνω από ανοιχτά παράθυρα, γιατί έτσι αφορμάει πρώτο και δεύτερο. Περιμένουμε ήδη τόσες ώρες εδώ. Επί της ουσίας, ακόμα αυτό που θυμάμαι, εγώ δεν το άκουσα. Δηλαδή, μια επίσημη δέσμευση ότι τότε, εσείς θα το πείτε το πότε, αλλά τότε το πράγμα θα είναι λιμένο. Επειδή ζητήσαμε καλοκαίρι και ήλιο και ζέστη και να εξαφανιστεί γρασία και δεν ξέρω τι. Το μέχρι τότε θα ήθελα και αυτό κάποια στιγμή να το συζητήσουμε. Γιατί μέχρι το καλοκαίρι δεν είναι δύο μέρες και μια εβδομάδα, είναι πάρα πολύ ο καιρός. Και μιλάμε, σας λέω, για ένα σχολείο που του λείπει ήδη χώρος. Πόσο μάλλον με μία αίθουσα κλειστή και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε και άλλη μία να την κλειστεί. Δηλαδή, μιλάμε για περιφερόμενα τμήματα. Δηλαδή, για να καταλάβω, θα περάσει το καλοκαίρι. Το Σεπτέμβρη, το πρόγραμμα θα το πρόγραμμα θα είναι οριστικά λιμένο. Από όσο λέει και ελληνική υπηρεσία. Ναι, εγώ θέλω. Αν δεν βρέξει το καλοκαίρι. Αν δεν βρέξει το καλοκαίρι. Δηλαδή, επίσημα τώρα μας λέτε ότι από Σεπτέμβρη, ό,τι και να συμβεί, το πρόγραμμα θα είναι λιμένο. Οριστικά. Μέχρι τότε τη λύση θα το πει. Και μέχρι τότε. Πού είσαι. Μαγείρισε. Μέχρι τότε, παιδιά, σου πάνε την υγρασία. Εμείς σας λέμε ότι αυτή τη στιγμή ακούσατε τεχνική υπηρεσία δίπλα σας που είναι ο διευθυντής, έτσι, το Μάιο μετά το φάστε να ξεκινήσει για να συντηρηθεί και το καλοκαίρι. Ότι είπε ο κύριος διευθυντής τεχνικών υπηρεσίων. Τα παιδιά που θα εξαλώσουν. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του θέματος του Λάγκη. Ναι. Ο κύριος Δόκας, το θέμα του ιστορικού. Ωραία. Νομίζω ότι οι αίθουσες και εφόσον στεχνώσεις γρασίες από τα πατώματα. Έτσι. Αλλά και στην κρίση του σχολείου. Τώρα, αυτό που εκκρεμεί είναι μια σύσκεψη του Δημάρχου της
του Γραφείου Παιδείας και της Τεχνικής Υπηρεσίας που δεν έγινε δυνατό, γιατί έλειπε ο δημοτικός, δεν μπορούσε να είναι πάλι ολοκληρωτικό. Σήμερα ήταν πάλι η μέρα παιδείας, οπότε μέσα στην εβδομάδα είναι και θα είμαστε θέση να είμαστε πιο ειλικρινείς σε αυτό που λέμε. Οπωσδήποτε όμως το Σεπτέμβρη πρέπει να είναι έτοιμο το σχολείο. Πρέπει να είναι έτοιμο. Τις διαδικασίες και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, όχι. Ακούστε, κύριε Τραντέλη, θα σου πω το θέμα έχει εξαντληθεί. Θα δώσω στον κύριο Ανίκη να πει κάτι για ένα λεπτό και στον κύριο Τραντέλη και το θέμα ολοκληρώθηκε. Μετά, αν θέλετε κάτι πιο λεπτομερές, συζητήστε το με τον κύριο Δόκα, έτσι όπως είπε. Και από τις φλάκες γνωρίζουν αυτοί, τουλάχιστον εγώ που είμαι της ειδικότητας των μηχανικών και μπορώ να έχω κάποια επιπλέον άποψη στο θέμα, ότι το να στεγνώσει ακόμα και μέσα σε ένα καλοκαίρι είναι πολύ δύσκολο. Αν ήταν μια απλή υγρασία θα εξαριζότανε το καλοκαίρι και θα έφευγε. Όταν υπάρχει νερό μέσα μπορεί να πάρει πολύ περισσότερο. Εκτός άμα έχουμε κάποιο άλλο το καλοκαίρι και εξαφανιστεί όλο. Το ζήτημα πρέπει να το ψάξουμε πιο πολύ, γιατί μπορεί να εγκλωβίσουμε μέσα στις ομάδες το νερό και μετά να έχουμε του χρόνου πάλι συνάντηση εδώ για το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Επίσης, κάτι σημαντικό, δεν θα υπήρχε τόσο σοβαρό πρόβλημα αν η συντήρηση ήταν πολύ πιο συστηματική, υπήρχε απόβραξη των υδρολογών, οπότε δεν θα δημιουργόταν πρόβλημα με τη μόλωση επάνω, δεν θα γέμιζε τα ράτσα με 30 φόρτους νερό και θα είχαμε πολύ λιγότερα προβλήματα παρά εξωτερικές εμφανειακές υγρασίες. Όχι εσωτερικές με την τάξη στον κάτω όροφο, όχι στο πάνω που είναι από πάνω τα ράτσα, στον κάτω όροφο, είχε βγει νερό, που σημαίνει ότι πέρασε μέσα από όλους τους τοίχους, μέσα από τον οπλισμό του κτηρίου και βγήκε στον κάτω όροφο. Σας ευχαριστώ, ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί λύση, όχι προσωρινή, αλλά μόνιμη. Ευχαριστώ τον κύριο Τζαπαλής και ολοκληρωθείς. Να πω τώρα, αυτό που θέλω να πω το εξής. Επειδή η εμπειρία με το κύκλο των τραπών είναι τραυματική, ξεκινήσαμε με μια στράγηση για 40 μέρες και ένα χρόνο ακόμα το κύκλο είναι. Στο τραπέζι, σε άλλο θέμα. Δεν πάω. Άμα θέλετε να μιλήσω, έχουν μια τάση. Εντάξει, και επειδή λοιπόν οι μέρες περνάνε πάρα πολύ γρήγορα, σήμερα έχουμε τον κουμπί τεχνικού προγράμματος. Δεν υπάρχει μέσα εγγραφή, πρέπει να μπει εγγραφή. Σήμερα πρέπει το έργο να δημοκρατηθεί άμεσα για να ξεκινήσουν οι εργασίες το Μάιο. Ξέρω ο κ. Σκούρτης, άμα πάμε και το ξύσουμε για μια εβδομάδα, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να γίνει η απομάτηση των Σοβάτων, να μείνουν 1,5-2 μήνες οι τείχοι εκτεθειμένοι και τέλη Ιουλίου να γίνουν οι εργασίες, γιατί τον Αύγουστο δεν γίνονται εργασίες. Ο Αύγουστο δεν τον υπολογίζεται. Έτσι όπως το Σεπτέμβριο να είμαστε έτοιμοι. Αν τα καθυστερήσουμε και περιμένουμε από το καλοκαιράκι, πέταξε το πλοίο. Τι θα κάνουμε πασαλήματα που δεν θα είναι λύση. Πρέπει να στεγνώσει ενώ ο Φάσα. Τουλάχιστον 1,5 μήνα και πλάμε είναι ο Φάσα εκτεθειμένο. Πρέπει όμως και τα άλλα σχολεία να τα όσα χρειάζονται, γιατί έχουν και κάποια άλλα προβλήματα. Αυτό, αν περιμένουμε να μαζέψουμε όλα τα σχολεία για να. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Ευχαριστούμε. Αποκατάσταση. Προημερησία διάθεση είναι η κυρία Μανολαράκη για το θέμα Προημερησίας την κυρία Μανολαράκη και τον κύριο Τζάκαρη που είχε ζητήσει τον λόγο. Αντίθετα, το θέμα του κ. Καρνικόλα γενικεύτηκε και πήγαμε για τα σχολεία.
Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, αν σε μια αναφορά, δηλαδή αν θέλει να πάτε τα δύο τρία τηλεγραφικά, αλλιώ δεν μπορεί να κάνει πέντε ώρε στο ημερήσιο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν λέω να μην αναφέρετε. Αναφέρετε να συντομεύετε. Δηλαδή δεν μπορεί να στέκει για αυτό το πράγμα. Πρέπει να ψηφίσουν και κάποια θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Να κάνουμε εμεί μια διαδικασία. Αυτό δεν είναι θέμα. Δεν θα σα πει να πείτε και πολύ τα θέματα. Ούτε εδώ πήγα θέματα. Άλλο παιχνίδι ήταν προσφυγικό. Εσχολείται κύριε Δωρίδα, τώρα παίρνουν όλα τα θέματα και να πληρώσει κάποιο πέτρο στο δημοτικό σου θέμα να πει ότι είναι θέμα για εσύ. Ημερήσια διάταξη μια ώρα. Λοιπόν, ο κύριο Τσάπια. Κατάλληλα, θα έχω δώσει τον λόγο ήδη στον κύριο Τσάπια. Επαγγελία Λοδωράκη, εντάξει. Θέλω να σα ενημερώσω για ένα περιστατικό. Θέλω να ενημερώσω για ένα περιστατικό που έγινε σήμερα το πρωί, τυχόν κάποιοι το ξέρετε, έξω από το σχολείο του Αγίου Πατελεήμονα, στο Δεκανήσου, ένα αυτοκίνητο παρέσει ένα μαθητή. Το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να πιστεύω σαν Δήμο Καθάκη και Δήμαρχε, είναι και ο πρόεδρος ο διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών, να ξαναβάψουμε τον δρόμο και να κάνουμε τις διαγραμμίσεις της διάβασης, γιατί δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω κάποιες άλλες ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε. Εμένα το συγκεκριμένο το μόνο και στο μυαλό. Ευχαριστώ πολύ. Μια σύντομη αναφορά στις εκδηλώσεις που έγιναν τις μέρες που πέρασαν για τις απόπειες. Και θέλω απλώς να πω ότι υπήρχε μια πλήρη συνεννοησία των πρωτοβουλειών του Δήμου. Ταυτόχρονες εκδηλώσεις χαμηλής πολιτιστικής αξίας και εννοώ για την εκδήλωση που έγινε στην Αθήνα. Πραγματικά μπορεί ο κόσμος να ευχαριστήθηκε γιατί βγήκε από το σπίτι του και ξέσκασε, αλλά ήταν ίσως η χαμηλότερη εκδήλωση από απόψεως πολιτιστικής αξίας και το ό,τι χειρότερο μπορούσαμε να δώσουμε στους δημότερους σαν πολιτισμός, δηλαδή ήταν μια παράδειγμα σε περιεχόμενο εκδήλωση. Και βέβαια, θα πω για τις ευθύνες σας κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε μετά, γιατί υπάρχει και παραβίαση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου και θα σας το πω μετά, θα σας το λέω τώρα. Και βέβαια, μου κάνει και εντύπωση, όταν την εκδήλωση για τα ΚΑΠΗ, την οποία την ψηφίσαμε, αλλά στην κορφή επανάληψη εξαφανίστηκε, έβγαλε δελτίο τύπου ο Δήμος. Δελτίο τύπου. Ναι. Και λέει γιατί να είπε πλέον κάποια πράγματα για την έκθεση. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο Δήμαρχος Αλήμου Θάνος Οφανός με τη συγκατάθεση του οποίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση. Τι πάνε γι' αυτό. Με τη συγκατάθεση του κύριου του Δημάρχου έγινε η εκδήλωση. Δηλαδή εμείς φέτο τι ρόλο παίζουμε. Εμείς δεν την ψηφίσαμε την εκδήλωση. Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Ορίστε. Σε μία λέξη. Ξέρετε κάτι, πίσω από μία λέξη, γίνεται μία ολόκληρη νοοτροπία, κύριε. Είναι η νοοτροπία. Στην παραλία λειτουργεί ένα Λούνα Πάρκ. Δεν είναι στο χώρο του Δήμου, είναι μέσα στην Μαρίνα. Ένα Λούνα Πάρκ το οποίο εγώ από τα φώτα χθες τότε να βρακάρω, περνούσα το βράδυ από εκεί και έβλεπα κάτι στρατιώτες και γύρισα να δω τι γίνεται δεξιά μου. Ναι, και εγώ το έκανα στο μπροστινό. Είστε πρόεδρο. Και το οποίο δεν ξέρω, και ήθελα να ρωτήσω αν έχει άδεια λειτουργίας. Αν δεν έχει άδεια λειτουργίας, τι θα κάνετε αύριο προκειμένου να προστατεύετε την νομιμότητα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, ο κ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ μία ερώτηση. Είχε πει στο προηγούμενο το Δημοτικό Συμβούλιο θέμα για τα στεφάνια για την εθνική επένδυση προς το εγκληματίο. Εγώ δεν τα ψήφισα. Δεν τα ψήφισα με την επιφύλαξη, δεν ήξερα ποιοι θα είναι. 750 ευρώ να θυμάμαι τον αριθμό. Πού θα διατεθούν, ποιοι θα τα καταθέσουν, δεν ξέρω. Μου είχε πει η κυρία. Η κυρία Βέργο ότι θα μου είχε φέρει σήμερα ονομαστικά ποιες οργανώσεις, ποιοι εκπρόσωποι. Ναι, τις περισσότερες έστω. Λοιπόν, εγώ δεν το έχω ψηφίσει. Και από πληροφορία που έχω ότι και ο Επίτροπος το απέδωσε. Είναι μια νοοτροπία διαχείρισης των χρημάτων για τώρα, ναι. Για τώρα. Το αμέλητα, 750 γίνανε 80. Λοιπόν, δεν θα διαστραφούμε τα πράγματα. Κάποια σήμερα ότι λέμε και τη συνάντηκε.
Έτσι διαχειρίζεστε τα χρήματα των πιπωτών. Έτσι, αλλά ελαφρύνει την καρδιά, δεν τρέχει τίποτα. 450, 550, είναι ένα δείγμα αυτό. Είναι ένα δείγμα για μεγαλύτερα ποσά. Έτσι και το ψηφίσατε και με ένα μόνο. Παρακαλώ λίγο την προσοχή σας, θα ήθελα. Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο είχε ένα θέμα για τον πυροδότη. Πραγματικά γι' αυτό έχουμε δουλέψει δύο χρόνια τώρα με την Θεσσαλονική Επιτροπή πάρα πολύ και σήμερα είμαστε στη θέση να σας ενημερώσω ότι εγκρίθηκαν πριν από λίγες μέρες η εκταμείευση και η χορήγηση όλων των υποτροφιών από το έτος 2002 και μετά. Το πρώτο μετά από 11 χρόνια. Η πρώτη ενεργοποίηση του πυροδοτήματος Ευαγγελίας Μπενάκη έγινε από τον κύριο Δόκα, τότε ήταν αντιδήμαρχο, και εκταμιεύτηκε η πρώτη υποτροφία. Έκτοτε δεν είχαν γίνει πολλές προσπάθειες, έως τίποτα μέχρι τη σημερινή ημέρα. Μετά από 2 χρόνια επαφών αλληλογραφίας, κατάφερε να γίνει επιτέλους πράξη η έγκριση των υποτροφιών από αυτό το σχολικό έτος μέχρι και το 9-10. Την ερχόμενη εβδομάδα περνάει το 10-11 και μας μένει μόνο το τελευταίο. Με τον τρόπο αυτό θέλω να πω ότι τιμούμε τη μνήμη της δημότησάς μας, της Ευαγγελίας Μπενάκη, που άφησε το πυροδότημα αυτό στο πρώτο λίγιο αλίμωνο των σχεδίδιων, έστω και με καθυστέρηση, και επιβραβεύουμε ηθικά περισσότερο τους υποτρόφους όλων των ετών από το 2002 μέχρι σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτή την προσπάθεια πρώτα απ' όλα τα μέλη των σχολικών επιτροπών, και λέω δύο γιατί ήταν η πρώτη διετία και αυτή εδώ η σημερινή, που με πολύ μεγάλη υπομονή και με πολύ καλές συμβουλές προχωρήσαμε το θέμα αυτό. Να ευχαριστήσω την νομική υπηρεσία του Δήμου που στάθηκε δίπλα μας σε οτιδήποτε ζητήσαμε και τους δύο αντιπροέδρους, τον κύριο Πέτσα και την κυρία Σιμητροπούλου, που οι νομικές τους συμβουλές ήταν καθοριστικές για την πορεία της έγκρισης αυτών των υποτροφιών. Επίσης, να ενημερώσω το Σώμα ότι το μύστιο σήμερα το απόγευμα αφέθηκε ελεύθερο. Ελεύθερο, έφυγε. Έχουμε κάνει και θα κινήσουμε και τις επόμενες διαδικασίες προκειμένου να εισπράξουμε τα ενίκια που χρωστάει μέχρι σήμερα, βέβαια. Θα δούμε πώς τους μεταφέρουμε, έχουν πάει αρκετά καλά σε αυτό το θέμα. Και διερευνάμε πλέον σαν Σχολική Επιτροπή, διερευνάμε τη δυνατότητα να γίνει αυτομίσθωση από το Δήμο Αλλήλου προκειμένου να στεγάσει κάποια επιθανά, κάποια υπηρεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλες οι διοικήσεις έχουν διαβεβαιωθεί. Απλώς τα αποτελέσματα ήταν εδώ. Πάλι. Αφού είσαι στο σημείο, να μην μιλήσω. Είπα και λέγα πράγματα. Να μην ακούτε άλλη στο σημείο. Να μην μιλήσω. Δεν είχα ποτέ σου πω δώσει το λόγο. Δεν είμαι σε ιδιαίτερο. Δεν είχα ποτέ σου πω δώσει το λόγο. Είναι άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν. Πώς είναι να τυφωνούμε, λύσεις. Ωραία. Ο κύριο Διανά. Έλα κύριε Διανά. Όχι, είσαι προχωμένος. Δεν πιάσεις άλλη. Ευχαριστώ κύριε. Εμένα ήξερες αν πω. Ανεβαίνει και λάβε στο δημιάτσι. Σε κουράζω. Όταν μιλάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουμε ένα σεβασμό και ένα σεβασμό για τους προηγούμενους προέδρους, αντιπροέδρους, μέλη του ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ. Αυτό το κύριο Μαθωράκη που με ξέχασε, γιατί ήμουν 4 χρόνια προέδρος στη
Λυκείου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πιεράκος, έλα κύριε Πιεράκος, φωνάζει να δούμε τον κύριο Πιεράκος. Σας πρέπει να δείτε κάτι πολύ σημαντικό. Η κυρία Μανολαράκη έρχεται εδώ έτσι και με τρέπει σαν επίθεμα μετά από 11 χρόνια και έχουμε παραβιάσει και τους όρους του κληροδοτήματος, διότι αν αυτός που παρακολουθεί την πορεία του κληροδοτήματος ξεκίνησε τη διαδικασία, το κάνουμε. Έτσι για αδιαφορία. Τι κάνουμε εδώ. Και πανηγυρίζουμε μετά από τόσα χρόνια ότι καταφέραμε, λέει, να παραδώσουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε από το κληροδότημα. Είχαμε πάρει μια απόφαση, αν θυμάμαι καλά, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής, ότι θα κινήσουμε τη διαδικασία να εισπράξουμε τα ενίκια στο προηγούμενο Συμβούλιο. Είχαν φύγει και λίγο εκεί, ήταν και οι συντάκτες. Λοιπόν, είχαμε πάρει μια απόφαση. Έμαθα ότι η απόφαση αυτή ανατράπηκε, διαμορφώθηκε διαφορετικά, χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και θα ήθελα την κυρία Μανολαράκη, εάν μπορεί να μας εξηγήσει ποιος πήρε την απόφαση, αν την πήρε ο δικηγόρος του για αρμοδιότητα. Ή την πήρε η κυρία Μανολαράκη αυθαίρετα, αναδιάζοντας την απόφαση που είχαμε κοντά στην διοίκηση. Ευχαριστώ. Είναι γιατί δεν συνέχισε μετά το 2001-2002 η εγκαθίδρυση των υποτροφιών, θα πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Διαμαντή και τον κύριο Χρυσαυγακόπουλο. Όσον αφορά το θέμα του κυρίου που έβαλε ο κύριος Γιαννακόπουλος, όντως είναι παράκληση. Ξεκίνησαν οι πρώτες προσπάθειες επί προεδρίας του κυρίου Γιαννακόπουλου. Εκεί ακούστε με λίγο, εστιάστηκε και σωστά πιο πολύ στην ίσπραξη των ενοικίων που πλέον είχαν καθυστερήσει τραγικά πολύ. Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι αν δεν υλοποιείται ο σκοπός ενός κληροδοτήματος, γι' αυτό και το τρέξαμε όσο γίνεται περισσότερο και προς την πλευρά της ίσπραξης των καθυστερόμενων και προς την πλευρά της έγκρισης των υποτροφιών. Μέχρι που το καταφέραμε. Στην απόφαση που πήραμε όλοι μαζί, αν θυμάμαι τους έξι τελευταίο κ. Πιεράκο, έτσι, ήταν όντως η υλοποίηση της διαταγής απόδοσης πιστείου προκειμένου να εισπραχθούν τα χρήματα. Έτσι, εκεί με δική μου απόφαση, έτσι, πήραμε σχεδόν τα μισά χρήματα σαν προκαταβολή, κερδίσαμε το δικαστήριο της Δευτέρας, της επόμενης, αυτό έγινε μια Παρασκευή, κερδίσαμε την ανακοπή, δεν την έδωσε το δικαστήριο, μετά από δική μας επιχειρηματολογία στο δικαστήριο, και παρακαλώ, ανακοπή, αναστολή, αναστολή, συγγνώμη, εντάξει, αναστολή, έτσι, και προχωρήσαμε στην υλοποίηση της έξοδας. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τα μισθώματα, μιλάμε με το ποσό των 3.000 ευρώ. Αποστείλαμε κατασκευήρια στα χέρια τρίτων, δηλαδή στις τράπεζες. Περιμένουμε να περάσει το οκταήμερο για να δούμε τη θετική αρνητική δήλωση και το επόμενο στάδιο είναι να προχωρήσουμε σε κατάσχεση του ακινήτου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δουρίδας. Να ρωτήσω κάτι στους συναδέλφους. Υπάρχει ένας συνάδελφος που διάβασε την κοινή υπουργική απόφαση Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιων Εσωτερικών της διάδοσης για την παραχώρηση του Ρουεγιαλού στους ιδιώτες. Διάβασανε. Διάβασανε. Δεν εγείρεται σε κανένα συνάδελφο ζήτημα για το θέμα του συγκεκριμένου. Σε κανένα. Όχι του Αιγιαλού, λέει σε ρέματα και ποταμού. Μια χαρά και του Αιγιαλού. Και να σας πω κάτι. Εντάξει, εγώ το διάβασα το τρόλο σου βάστα. Ευτυχώς το έχει κάνει ο κύριος Κοντάρη στο βήμα online. Διαβάστε.
είναι κακό. Τρώμε ώρες απίστευτες στο Δημοτικό Συμβούλιο σε ζητήματα τώρα. Συγγνώμη, δεν υποτιμώ τίποτα. Αλλά θεωρώ ότι ένα Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί λέει ο Δήμαρχος να είστε τηλεγραφικοί και τα υπόλοιπα. Λέει όμως υπό τη συνένεση και τον Δήμο. Χρήστο, δεν λέει απολύτως τίποτα. Δεν λέει, έχουμε τα θέματα του Συμβουλίου. Δεν έχουμε αυτά που πρέπει να τους πάρουμε. Σωστό. Και ο Κονταρίνης, μονιστής για αυτός. Φέρνει και αυτός την ώρα. Να το. Πότε, σήμερα να πει, προθέσουμε. Πότε να το πάρουμε. Ας με έρθεσαι. Βεβαίως με έρθω. Δεν είναι δυνατόν να δει κανένα συνάδελφο να μην τον διαβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, συγγνώμη και Χριστόφη, τι κάνετε από αυτήν την παλιά παλιά. Σαν μέρο παλιά τη κοινωνική αρχή. Μα μέρε επειδή συζητάμε τα θέματα που έχουμε. Όχι, δεν έχουμε αυτό. Δεν έχουμε αυτό και δεν το έγραψε ο Χριστόφη. Τα έγραψε όλε τι μέρε. Δεν κατάλαβα. Εκτός συμβάσεις δεν είναι πάνω από το πράγμα. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν επί του συγκεκριμένου, ποια είναι η θέση του Δήμου. Πού είστε λίγο. Δεν το ξέρουμε, θα σταματήσουμε κύριε. Δεν το ξέρουμε, θα σταματήσουμε τώρα. Εντάξει, πάμε στο δεύτερο. Για να φέρετε, για να φέρετε τα μαρίνα και τα λοιπά. Για το μέλλον. Λοιπόν, πάμε. Υπάρχει θέμα ανοιχτό, πάλι το γνωρίζουμε όλοι στην αδελφή, αλλά φαντάζομαι είναι εκλεκτικό. Με το ζήτημα μεταπολίτευση των εργαζομένων που μπαίνουν στο δημόσιο. Είναι γνωστό ότι επιταχύνονται διαδικασίες για απολύσεις εργαζομένων στο δημόσιο. Είχαμε κάνει μια συζήτηση τον Δεκέμβρη, δεν θυμάμαι τον Νοέμβρη πότε ήταν, για την περίοδο και τη συγκεκριμένη. Έκτοτε και επειδή τα δεδομένα έχουν αλλάξει σε σχέση με τον Νοέμβρη, δηλαδή οι διαφορετικές συνθήκες κατά τις οποίες θα απολυθούν εργαζόμενοι ή θα κρυφθούν όταν πρέπει να φύγουν από την υπηρεσία. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει έγκαιρα μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάνω στο οποίο αποδεχτούμε όλοι τι μέλη γενέστε στην ίδια τη δικιά μας. Όχι, συνέδριο δικά μας την κλίση τώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει δημάρχε να γίνει αυτή η συζήτηση ουσία. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Ήδη προηγουμένως που συζητάγαμε το ζήτημα με το πολιτιστικό, υπάρχει πρόβλημα ούτως ή άλλως. Μπαίνει ζήτημα να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Να τοποθετηθεί ο σύλλογο στο συγκεκριμένο θέμα. Μας κάνουμε μια συνεννόηση με τον σύλλογο, με τον Προεδρείο, να το βάλουμε θέμα. Βάτε. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα με αυτό βάλατε κύριε Δουρίδα. Τα επόμενα θα πει το θέμα τη παιδεία. Όχι, δεν θα το κάνει. Δεν μπορεί να γίνει όλα μαζί. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Εντάξει, δεν είπα να γίνει όλα μαζί. Το τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα. Πληροφορήθηκα και όπως το βάλω είναι διάβασης η ΔΕΗ προχωρά σε ΔΕΗ προχωρά σε κόψιμο ρεύματος πλέον και σε δρομές και οικονομίες πρόνοιας. Δηλαδή, προχθές από ό,τι έμαθα, έχω στο ρεύμα σε ένα διαγωγείο στο Νέο Ηράκλειο και την περασμένη εβδομάδα θα ήθελα να νοσοκομείο πάνω στο Φράγκη, δεν το διάβασα. Ερωτώ, έχουμε πρόβλημα εδώ συγκεκριμένο σε χώρο ή δύναται να δημιουργηθεί σύντομα πρόβλημα λόγω έλλειψης χρημάτων. Ευχαριστώ. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την οπτική κρίση που έχει προκύψει από την πολιτική των μνημονίων. Υπάρχει μέσα στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και ευθύνεται σε έναν βαθμό για την οπτική κρίση, ένα αποφυματικό τροφίμων και μέχρι τις 31 Μαρτίου προβλέπεται να μπορούν οι Δήμοι μέσα από τους φορείς που σχετίζονται με τις συντήσεις αγόρων, πιθανόν εμάς μέσα από το κοινωνικό παντοπολείο, να δοθεί σύντηση σε δικαιούχους. Εμείς έχουμε φέρει αυτό το βάσει του κανονισμού 807 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ο Δήμος μας ενδιαφέρεται η κοινωνική αντίληψη, θα σας το καταδείξουμε να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Θα σταματήσει. Εγώ αν μπορούμε θα το κάνουμε. Δεν μπορούμε θα το εξηγήσουμε. Λοιπόν, επίσης έχουμε ενημερωθεί ότι στις 31 Μαρτίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ από το τυπογραφείο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας η έγκριση της τροποποίησης του λιμοδομικού σχεδίου για το Λόφο Πανί, το κοινό στο χώρο Πρασίνου, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Και αναφέρεται ότι η διοίκηση θα πρέπει να μελετήσει για την ανάγκη κατά τον νόμο προσαρμογή των πράξεων εφαρμογής του σχεδίου. Θέλουμε να ρωτήσουμε αν ο Δήμος μας προτίθεται να κάνει, το γνωρίζετε, αν προτίθεται να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και αν υπάρχει έστω και από τα
ψήματα του Πράσινου Ταμείου, περίπτωση να χρηματοδοτηθεί. Τρίτο θέμα αφορά το κατάστημα Αρτία Νόξε. Έχουμε ένα σωρό ερωτήματα, θα σας τα καταθέσουμε μέσω του πρωτοκόλλου και περιμένω να μας απαντήσετε γραπτός, κύριε Δήμαρχε. Και το τελευταίο, παρατηρήσαμε ότι λόγω της ομιλίας το γεφυράκι της του ρεύματος Μικροδάφνης γνωρίζω ότι καταστράφηκε, έχουν επαφεί κάποια μέτρα προσωρινά και ζητάμε να κλείσει να κλείσει το γεφυράκι γιατί υπάρχει μεγάλη κινδυνότητα ή να γίνει μια πιο σταθερή κατασκευή, όσο πιο σύντομα είναι. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, πρώτα θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι οι τρεις Δήμοι μαζί με το τεχνικό επιμελητήριο θα κάνουν ημερίδα πιθανότατα 13 Απριλίου πάλι για το θέμα του ελληνικού, δηλαδή του πρώην αεροδρομίου και θα αναδείξουν κυρίως, θα το πω βέβαια και στο θέμα έχουμε μέσα στη μέση διαταξή ένα θέμα για την νομιμότητα της των μετοχών, της μεταβίβασης των μετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο γίνεται και πιο επίκαιρο κατά τις χθεσινές και προχθεσινές εξελίξεις. Εν πάση περιπτώσει, εμείς οι τρεις Δήμοι, με τη βοήθεια του τεχνικού επιμελητηρίου, πιθανότητα στις 13 Απριλίου, κάνουμε ημερίδα και θα σας ενημερώσω για την παρουσία σας, για να αναδείξουμε το οικονομικό μέγεθος και πώς πάμε προς το ξεκούλημα αυτού του μεγάλου πάγου του μικροπολιτικού που θέλουμε εμείς και πιέζουμε και προσπαθούμε χρόνια όλες οι διοικήσεις των Τσουλατέκης να φτιάξουμε. Δεύτερον, να ενημερώσω ότι έγινε μία προσπάθεια και έχει θετική ανταπόκριση το μετρό, όπως ξέρετε, γύρω στα τέλη Ιουνίου. Μας είχε θετική απάντηση και είναι ένα καλό αυτό για το θέμα της τοπικής συγκοινωνίας ως προς το μετρό. Έχω δώσει εντολή στον κύριο Αναστασίου να ξαναελέγξει τις διαδρομές. Θα το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι, ώστε να ξέρετε ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Γιατί είναι δύσκολο να δημιουργηθεί σε αυτές τις εποχές η Δημοτική Συμβουλία. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα μας για Δημοτική Συμβουλία. Δυστυχώς το κόστος και τα κόστη είναι τεράστια. Θα δούμε πώς μπορούμε με την τοπική στοιχεία συγκοινωνία του ΑΣΑ που εγκρίθηκε να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι αρχές Ιουλίου. Και τώρα πώς θα σας απαντήσεις. Οι εκδηλώσεις είπαν ότι ήταν χαμηλό επίπεδο. Θεωρώ ότι δεν ήταν χαμηλό επίπεδο. Ο κόσμος διασκέδασε. Μπορεί να μην ήταν εξαιρετικές, αλλά δεν ήταν κατά την άποψή μας όπως τις απεκάλυψε ο κ. Τσαμπαλής. Ο κόσμος κρίνει. Και με ελάχιστα ή με μηδενικά χρήματα. Το Λούνα Πάρκ, όπως διαβεύει, αυτός έχει κάνει αίτηση σε εμάς, την Τετάρτη θα περάσει, δεν είναι στο χώρο του Δήμου, έχει δώσει ακριβά, εκπροσωπείται από έναν πρώην Ιταλή, έχουν έρθει, το νοικιάσαμε από τα κλιματική εταιρεία, από την ΕΤΑΠ, θα κάτσουν μέχρι 31 Μαρτίου, 31 Μαρτίου φεύγουν, την Τετάρτη περνάει από, είναι πρωτόγνωρο για το Δήμο, δεν είχε ξανασυμβεί αυτό. Μαζεύτηκε η Επιτροπή η οποία θα περάσει για την νομιμότητα, όπως λέτε και την Τετάρτη. Πάση πιθανά δεν είναι και δεν έχουν τα... Για αυτό έχει πρωτόκολλο, έχει αρχικό πρωτόκολλο, έχει βάλει, πώς το λένε, έχει καταθέσει στα χαρτιά του. Με συγχωρείτε, μόνος του ήρθε, κατέθεσε στα χαρτιά και λειτουργεί. Λοιπόν, εάν με συγχωρείτε, δεν είναι Τετάρτη. Στα χαρτιά δεν σου υπηρεσία, Γενάρια. Τώρα έχει εφημερίδες. Ακούστε να δείτε, εγώ δεν μπορούσα να το σταματήσω. Πώς δεν μπορείτε να το σταματήσω. Όμως δεν έχει άδεια. Πρέπει.
Δεν είναι πια, ακούστε κύριε Τσαπανή, αυτό δεν έχει ξαναγίνει στο Δήμο. Μπορούσε να συγκριθεί η επιτροπή αυτή από τότε που έχει 20 Φεβρουαρίου, πότε έκανε έτσι. Πότε λύγει. Αυτή ο ήρθε για ένα έτσι. Του δώσε δάδειο, πλήρωσε τα λεπτά στην κλιματική εταιρεία του δημοσίου. Μετά θα κάτσει με απόκριμα. Δεν έχει δικαίωμα στην κλιματική εταιρεία του δημοσίου. Δεν έχει δικαίωμα η ΕΣΑΙ. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια επιχειρηματική κίνηση της πρώτα απ' όλα απεσχόληση. Εκεί ήταν ένα, γιατί να πούμε, δεν ήταν και καλύτερη κατάσταση. Εκεί παράδειγμα, στράγγιξε το τόπο η αστυνομία, πάει εκεί και το σπρέλι, που μια διάσω, δεν έχω. Λοιπόν, την Δετάρτη θα ξέρουμε. Λοιπόν, ως προς τον Αιγιάνο, του κύριου, το θέμα που έβαξε, θα ενημερώ εδώ. Δεν ξέρω για ποιο άλλο μιλάτε, γιατί δεν το μιλάτε. Για το κοινό προς το πράσινο πρέπει να ξέρουν για παιδιά από το πράσινο ταμείο δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε χρήματα από το πράσινο ταμείο. Θα το δω. Δεν κοράζω. Τώρα, έγινε μια μεγάλη ιδιομηνία, πραγματικά, και πέσανε κεφάλι χωρίς να έχουμε και την ευθύνη, διότι δεν ήταν θέμα αποχαιτεύσεων, όπως το λένε, κρεατείων. Όλα με τη ιδιομηνία ήρθανε από την Ιούβολη, κατεβήκαν όλα στον άλλο. Καθαρισμός είχε γίνει πριν 5 μήνες, Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο στο συγκεκριμένο. Όμως δεν ήταν και εκτιμώ, εγώ δεν ήταν θέμα καθαρισμού. Έφερα τα τεράστια ιδεολογία και έγινε και η καταστροφή, όπως λέτε, στο Γεφυράκι. Το Γεφυράκι θέλει ειδική άδεια και πρέπει να φτιαχτεί και είναι έτοιμά μας από την περιφέρεια. Έχει το ίδιο, έχει την αρμοδιότητα η περιφέρεια. Τώρα, θα πρέπει να μπουν εμπόδια, κύριε Ευαγγελίου, θα πρέπει να μπουν εμπόδια και από την Αμερική να μην επικοινωνεί. Μέχρι να δούμε πώς θα ξαναφτιαχτεί αυτό το Γεφυράκι. Εμείς έχουμε κάνει μέσω της τεχνικής υπηρεσίας και, για το, γιατί έχει πέσει και το τυχείο στη συγκεκριμένη περιοχή που είναι το Γεφυράκι και πρέπει να το κάνουμε.